Στη σκιά τώρα των νέων τουρκικών απειλών, τηλεφωνική επικοινωνία είχαν το πρωί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη εν ώψη της συμμετοχής του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Πάμε σε σύνδεση με την αίθουσα σύνταξης και τον Σπύρο Μουρελάτο που θα μας πει περισσότερα. Σπύρο. Λίνα, κυρίες και κύριοι, εξελίξει στο Κυπριακό, τα ενεργειακά ζητήματα, προφανώς και η τουρκική παραβατικότητα εντός της Κυπριακής ΑΟΣ τέθηκαν επιτάπητος στην τηλεφωνική συνομιλία που είχαν νωρίτερα το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Νίκο Αναστασιάδη. Και πρέπει να σου πω πως η χρονική συγκυρία είναι πολύ κρίσιμη εν ώψη και της ταυτόχρονης παρουσίας των δύο στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, πολύ κρισιμότερη μετά και την είδηση πως θα συναντηθεί ο Πρωθυπουργός με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Μάλιστα, οι δυο τους συντόνισαν τις πρωτοβουλίες και τις ενέργειές τους και αποφάσισαν, συμφώνησαν να συναντηθούν επί Αμερικανικού εδάφους στη Νέα Υόρκη, αφότου ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει δει τον Τούρκο Πρόεδρο. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω πολύ, Σπύρο.